Φυριζούπολη. Η ΑΕΚ είχε σε καλή μέρα το Στέλιο Μανολά που έκανε στον εαυτό του ένα γκολ δώρο για την ονομαστική του εορτή. Η ΑΕΚ κέρδισε ευκολότερα λοιπόν το αναμενόμενο τον Απόλλωνα με 3-0. Η παλιά στον Τσάρτα. Πολύ ωραία ο Τσάρτας βγάζει για τον Μπορμπόκη. Μπορμπόκης γυρίζει με τη μία σε ένα σημείο που ο Μπατίστα κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα βρει στο δοκάρι. Να δούμε εδώ τώρα τον Μπορμπόκη και τον Τσάρτα. Μπορμπόκης κάνει τη σέντρα. Ο Μπατίστα κάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-0. Αυτή τη φορά ο Ντανιέλ Μπατίστα που τον βλέπετε να πανηγυρίζει. Σημαδεύει πιο σωστά, βρίσκει το στόχο. Η ΑΕΚ προηγείται στο 36ο λεπτό του Απόλλωνα μέσα στη Ριζούπολη με 1-0. Πανηγυρισμοί για τους παίκτες της ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ το ξεκίνημα της φάσης. Κάνει ωραία τη σέντρα ο Μπορμπόκης στη γωνιά της μικρής περιοχής. Ο Μπατίστα καρφώνει την μπάλα πρώτα στο χόρτο και μετά στα δίχτυα. Τάτσις από πλευράς Απόλλωνα. Βγάζει τον Μπάρνιακ σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Σέντρα του Μπάρνιακ. Να δούμε ο Νικολαίδης κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα στην βάση της ντοκού. Τελικά έρχεται ο Μπορμπόκης και δίνει τη λύση μπροστά από τον Τάτσι. Καθώς οι παίκτες του Απόλλωνα συνεχίζουν. Να λοιπόν εδώ που ο Απόλλωνας έφτασε πολύ κοντά μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Μπορμπόκης σε αυτό το κόρνερ. Την μπάλα περνάει και ο Μανολάς κάνει μια εντυπωσιακή κεφαλιά και το 2-0 με εντυπωσιακό τρόπο και άλμα ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Στέλιος Μανολάς, ο οποίος είχε προωθηθεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αντώνη Μίνου. Η μπάλα φτάνει προς τον Κετσπάγια. Ναι, φτάνει τελικά, την κερδίζει ο Κετσπάγια, ο οποίος έχει χώρο και μπαίνει προς την περιοχή. Κετσπάγια μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα για τρίτη φορά με εντυπωσιακό διαγώνιο σουτ. Ο Τιμούρ Κετσπάγια στο 59ο λεπτό κάνει το Απόλλων ΑΕΚ 0-3 μέσα στην Ριζούπολη. Μπατίστα Τσάρτα. Ο Τσάρτας αποφεύγει πολλούς παίχτες και βγάζει την μπάλα για τον Μπορμπόκη μέσα στην περιοχή. Ο Μπορμπόκης πατάει την μπάλα. Ο Μίνου τον έχει βρει με το σώμα και ο διαιτητής δίνει το πέναλτι στο 75ο λεπτό. Η μπάλα χτυπάει στη δοκό και τελικά η ΑΕΚ χάνει την ευκαιρία να κάνει 4 τα γκολ, καθώς αμέσως μετά ο Κεφαλάς πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.